Κοιτάξτε τι γίνεται. Πώς σας φαίνεται? Γεια σας μάγκες μου, Nightlight εδώ πέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα ride out. Το τι γίνεται σήμερα θα το αφήσω να το δείτε σε μια εικόνα. Θέλω να πάω στο βίντεο τώρα στην αρχή για να μου πείτε πόσα άτομα πιστεύετε ότι είμαστε σήμερα και γράψτε έναν αριθμό. Θα δείτε σε λίγο το πόσα άτομα είμαστε, γιατί αυτή τη στιγμή έχω πάρει την πρωτιά. Ένα πράγμα που θέλω να παρατηρήσετε σήμερα είναι ότι όλοι, μα όλοι, χωράμε κράνος. Τουλάχιστον όποιος είναι από την ομάδα και όσοι ήρθανε από την αρχή. Κοιτάξτε λίγο το τι γίνεται, μάγκες μου. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Πάρτε το δικό σας όλο. Όλο δικό σας. Τι θέλω να πω για αυτό το BMW εκεί πέρα, στα αριστερά. Παιδιά, έχει ηχοσύστημα πάνω στο μηχανάκι και σας τορκίζομαι, παίζει να είναι ό,τι καλύτερο έχω δει. Δυστυχώς η κίνηση δεν μας αφήνει να είμαστε όλοι μαζί. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα! Τι είναι αυτό ρε φίλε! Έλα το καπέμ! Γαμώ το! Μπορεί να τα βρίζω, αλλά τα μπουρδέλα είναι δύναμη, τι να κάνουμε. Φανταστείτε, έχει τόση κίνηση που το μηχανάκι είναι στους 90 βαθμούς και έχω καεί ολόκληρος από κάτω. Κοιτάξτε εδώ τι τρέλα είναι αυτό ρε φίλε, μουσικούλα και βόλτα. Και πάει και τάπα, άμα θέλει. Πάμε λίγο μπροστά για να κρατήσουμε και εμείς το ρυθμό με τη σειρά μας. Γενικώς από όσο βλέπετε είμαστε ένα ωραίο γκρουπάκι. Πάμε μαζί. Αφήνουμε αριστερή για να περνάνε αυτοκίνητα. Έχει μια αλφα οργάνωση μπορώ να πω και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το όλο σκηνικό. Τώρα σιγά σιγά αρχίζει και καθαρίζει ο δρόμος. Οπότε όλα αρχίζουν και γίνονται πιο ωραία. Θα είναι μια τρομερή βραδιά, γι' αυτό και σας λέω, όποιος γουστάρει έρχεται. Από όσο άκουσα, είμαστε δύο γκρουπάκια, απλώς πάμε σαν ένα. Τα μισά παλικάρια από εδώ πέρα με τα street, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς είναι. Είναι ένα γκρουπάκι από μόνο τους. Θα υπάρχει link στην περιγραφή με την ομάδα. Διάφορα βιντεάκια στο Instagram για να καταλάβετε το πόσα άτομα είμαστε. Θα βγάλουμε σίγουρα φωτογραφίες στη τοποθεσία που θα πάμε. Γενικώς να ξέρετε, είχα βάλει σημείωση ότι όποιος δεν φοράει κράνος δεν πρόκειται να ακολουθήσει. Ήτανε σαν κανόνας με λίγα λόγια. Τι του κάνε ρε μαλάκα, πως τον έκοψε έτσι? Πως έκοψε έτσι ο άλλος ρε? Πω πω ρε φίλε! Όλο ψάχνω και δεν μπορώ να τον δω.
σήμερα. Πάρε και το πατέ με την κάρλα του γι' αυτό. Πιστεύω είμαστε ρε φίλε, 2-3 άτομα. Και τώρα περιμένουμε την ομαδάρα. Για κάποιο λόγο δεν με προσπέρασε κανείς. Λογικά θα πηγαίναμε το πάσο της στα παιδιά. Όπου πραγματικά το κατευχαριστήθηκα, έτσι. Κάνουμε την κλασική στάση στο περίπτερο.
αλλά για λίγο, γιατί παίζει πολύ πράγμα σήμερα. Καταλαβαίνετε, εννοώ. Πανηγύρι. Α. Τι έγινε, δεν πήγε κανείς άλλος? Ε. Μπαίνανε. Μαλάκα, ήμουν έτσι πίσω. Μαλάκα, μπήκα τάπα. Κάτσε να πάρουνε πράγματα να φύγουμε. Όχι, κάθε του πίσω ρε μαλάκα, κανείς δεν παίρνει. Ε. Κανείς δεν παίρνει. You stupid. Είναι το παλικάρι. Ο κόσμος με το και ο δικός μας με το T-Max. Ναι, δεν φαίνεται καθόλου το που πάμε. Πρώτες ή δευτέρες? Πάμε με δευτέρες 8. Κοιτάξτε τι γίνεται. Πώς σας φαίνεται? Κοιτάξτε εδώ. Κατέμ, 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 μπρα, κατέμ, κατέμ, κατέμ. Κλέψε το μηχανάκι, αυτό σημαίνει κατέμ. Και κάθε τρίτη μάστερ, αλλά αυτό είναι μέσα σε εισαγωγικά. Λοιπόν, μάγκες, είμαστε στο γυρισμό. Έχω να πω ότι παίζει να ήταν ένα από τα καλύτερα ride out. Ήμασταν πάρα πολλά άτομα, μέσα στην τρέλα όλοι. Ήμασταν δύο γκρουπάκια, δύο ομάδες. Μεγάλες εννοώ, γιατί γενικώς είχαμε μέσα πολύ πράγμα. Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω κι εγώ, μιας που σπάσαμε πιο πολύ. Να ξέρετε, για τα ride out, ο μόνος τρόπος για να ενημερωθείτε είναι μέσω του Instagram, που θα το έχω κάτω στην περιγραφή. Όλοι είστε ευπρόσδεκτοι. Και θα τα πούμε σύντομα με
νέο βιντεάκι, ίδια όμως τρέλα. Τα λέμε, μάγκες μου.